έχει στο πλάι της τη Δημοτική Αρχή όλο αυτό το διάστημα και ελπίζω και στο μέλλον, κύριε Δήμαρχε, να είστε συμπαραστάτες και όπου χρειαστεί η παρέμβασή σας, η πολιτική, η αυτοδιοικητική προς όφελος του προγράμματος έργων και του προπολογισμού της ΔΕΙΑΧ να υπάρχει όπως υπάρχει και μέχρι σήμερα. Είναι γεγονός ότι το πρόγραμμα έργων της ΔΕΙΑΧ και αυτό που έχει να κάνει με ίδιους φόρους, όσο και αυτό που σκοπεύουμε να εντάξουμε στα ΠΕΠ, όσο και αυτά που σκοπεύουμε να εντάξουμε στα τομιακά των Υπουργείων, είναι μεγάλη επίβολα. Είναι πάρα πολλά χρήματα και ελπίζουμε, αν όχι όλα, το μεγαλύτερο κομμάτι θα καταφέρουμε να το πάρουμε και γι' αυτό πιέζουμε σε εισαγωγικά η λέξη μαζί με τον κύριο Δήμαρχο και το έχουμε κάνει παραπάνω από μία φορά και τον κύριο Αρναουτάκη όσον αφορά τα ΠΕΠ και τα Υπουργεία όσον αφορά τα τομεακά. Σε γενικές γραμμές η ΔΕΙΑΧ πηγαίνει καλά και αυτό της δίνει το δικαίωμα να προχωρήσει σε τιμολογιακή πολιτική σαν αυτή που σας ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος προηγούμενα. Που βέβαια όταν ο ένας έχει μια κατανάλωση 10 ευρώ νερό το τρίμηνο, το 1,5 ευρώ που θα έχει έκπτωση μπορεί να μην του φαίνεται πολύ σπουδαίο, αλλά είναι σπουδαίο και εν πάση περιπτώσει αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε και δείτε τι γίνεται σε όλη τη χώρα, πόσες ΔΕΙΑ μπορούν να το κάνουν αυτό, που οι περισσότερες για αλφαβήτα λόγους έχουν μεγάλα προβλήματα. Εμείς έχουμε την χαρά να μπορούμε να υπερηφανευτούμε ως ΔΕΙΑ ότι είμαστε μέσα στις 5 πρώτες ΔΕΙΑ της χώρας από άποψη ευρωστίας και οικονομικών. Αν δεν είχαμε λύσει το πρόβλημα του προσωπικού, που ευελπιστούμε ότι θα το λύσουμε σύντομα, δηλαδή ίσως και εντός του 17 με μόνιμους, με αορίστου χρόνου, τότε θα μπορούσαμε πράγματι να κάνουμε θαύματα σε αυτόν τον καλλικρατικό Δήμο, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή ούτε καν επιτελικά στελέχη αρκετά δεν έχουμε για να σχεδιάσουμε, για να κάνουμε μελέτες δικές μας. Παρά τα αυτά πηγαίνουμε καλά και πρέπει να ξέρει ο χανιώτικος λαός που μας ακούει ότι με τη βοήθεια και με την άδεια του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου η ανταπόδοση δεν θα είναι μόνο από τους δημότες προς τη ΔΕΙΑΧ αλλά θα υπάρχει και σοβαρή ανταπόδοση από τη ΔΕΙΑΧ προς τους πολίτες όλων των Δήμων σε μια κατεύθυνση για την οποία η πολιτική απόφαση υπάρχει από την πρώτη στιγμή που ανάλαβε το Δήμο κ. Βάμβουκας και η παρούσα Δημοτική Αρχή, η πλήρης εξίσωση των τιμολογίων σε όλες τις πρώην δημοτικές ενότητες. Θα θυμάστε ότι δεν είναι διαφοροποιημένα τα τιμολόγια γιατί έτσι παρελήφθησαν από τον Καλλικράτη και είναι ένα στίχημα για τη ΔΕΙΑ μέσα στην πενταετία, στην πρώτη πενταετία του κυρίου Βάμβουκα να έχει επέλθει αυτή η εξίσωση. Αυτό προϋποθέτει όμως ορισμένες δράσεις από τη μεριά μας. Παραδείγματος χάρη μια συνέπεια και μια συνέχεια στην προσπάθεια ίσπραξης των χρημάτων. Δεν μπορεί άλλοι πολίτες να πληρώνουν και άλλοι να μην πληρώνουν. Χωρίς να κλείνουμε τα μάτια στους συμπολίτες μας που έχουν πρόβλημα. Κανείς συμπολίτης, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, ούτε ένας τον αριθμό δεν ήρθε εδώ να δηλώσει αδυναμία πληρωμής και να μην βρει λύση και να, ή που να μείνει χωρίς νερό. Εκείνο που η ΔΕΙΑΧ δεν μπορεί να αντέξει και νομίζω πολύ σωστά είναι η άδυνοια. Δηλαδή έχω να πληρώσω 5 χρόνια νερό ή 3 χρόνια νερό και δεν με ενδιαφέρει και διαμαρτύρομαι και από πάνω. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε. Θέλω να υπενθυμίσω πάλι το κοινωνικό τιμολόγιο και να καλέσω τους πολίτες μας γιατί δεν ξέρω αν η κρίση ελαφραίνει ή δεν ελαφραίνει αλλά ξέρω ότι οι συμπολίτες μας που έχουν πρόβλημα εξακολουθούν να το έχουν ας πάνε στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Έχουμε περιθώρια 1.000 ατόμων, 1.000 λογαριασμών να εντάξουμε στο κοινωνικό τιμολόγιο και έχουμε περιθώριο για 100 συμπολίτες μας που είναι σε ακραία ένδια να εξετάσουμε και πολύ ευνοϊκή η μείωση του χρέους, παλαιότερου χρέους. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Πάμε τώρα.